Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή αναλυτή συνέχεια. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα θέματα της επικαιρότητας και επειδή μιλούσαμε για την ψήφο των απόδημων Ελλήνων πριν, είχαμε σύνδεση με τις Βρυξέλλες, με τον Φίλιππο τον Κοτσαρίδη, τον πρόεδρο της κοινότητας, 1607 αιτήσεις μέχρι στιγμή στο Βέλγιο. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί και εκεί πέρα έχουμε κάποια στοιχεία. Να καλησπερίσουμε με σύνδεση Skype βέβαια από το συνεφιασμένο από ό,τι βλέπω Λονδίνο, τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Ελόπουλο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, θα έλεγα από το ηλιόλο στο Λονδίνο, γιατί πριν από 5 λεπτά είχε πραγματικά ένα απίστευτο ήλιο όλη τη μέρα. Όμως μέχρι να πάρεις... μέχρι να πάρω και η σύνδεση έχει ένα θεματάκι. Ναι, είμαστε έτοιμοι, νομίζω, για μια νέα, για την πρώτη μπόρα της ημέρας. Έτσι. Έτσι είναι και το Λονδίνο, έτσι είναι ο καιρός στην Αγγλία. Τα ξέρεις καλά εσύ αυτά, Γιώργο, όλα αυτά τα χρόνια που ζεις εκεί. Άκριβώς. Λοιπόν, προτού πούμε το οτιδήποτε, να δούμε λίγο τα στοιχεία που έχουμε από τις αιτήσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ψήφος απόδημων εγκρίθηκαν μέχρι στιγμής, Γιώργο, 4.556 αιτήσεις. Οι περισσότεροι... Ακριβώς, και είναι το ρεκόρ που υπάρχει καταγεγραμμένο στην Ευρώπη, γενικότερα στους Έλληνες, στους απόδημους Έλληνες που είναι να ψηφίσουν. Η Αγγλία αυτή τη στιγμή κατέχει το ρεκόρ. Βέβαια, αφού τελειώσουμε με τα στοιχεία και μετά, αν θέλεις, μπορούμε να κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Γιατί αρχικά το όλο σχέδιο και πλάνο της κυβέρνησης ήταν να ψηφίσουν γύρω στις 500 περίπου χιλιάδες απόδημοι Έλληνες του εξωτερικού από 80 χώρες. Ποσοστό το οποίο θα πάει στις κάλπες αυτή τη στιγμή. Φαντάσου ένα παράδειγμα σου δίνω, μιλάμε για Ηνωμένο Βασίλειο, γύρω στους 350.000 περίπου είμαστε οι Έλληνες που βρισκόμαστε διάσπαρτοι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι περισσότεροι από αυτούς κατοικούν φυσικά στο Λονδίνο, γι' αυτό άλλωστε και οι 3.500 θα ψηφίσουν στο Λονδίνο και στα υπόλοιπα κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου, Εδιμβούργο, Γκλασκόβη, Λίντς, Μπέρμιγχαμ, θα στηθούν εκεί πέρα και άλλες κάλπες. Το ερώτημα είναι εύλογο. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να ψηφίσουν? Όχι, δεν θέλουν να ψηφίσουν. Απλά όλη η διαδικασία είναι πάρα πολύ σύνθετη, πολύ δύσκολη και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι απέφυγαν τελικά να φτάσουν μέχρι την κάλπη. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η καλύτερη λύση θα ήταν προφανώς η επιστολική ψήφος. Ναι. Ότι δεν συμφώνησαν, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να προσπαθήσουν να μείνουν στο σπίτι. Τώρα που μιλάμε, ήδη άρχισε να βρέχει. Λίγο μάλλον θα πρέπει να βρούμε ένα υπόστεγο, γιατί έρχεται βροχή. Μάλιστα. Ωραία. Να σου δώσουμε χρόνο, Γιώργο, θέλεις? Ναι, να μου δώσετε λίγο χρόνο να πάω σε ένα υπόστεγο. Για πάμε εμείς να δούμε, να δώσουμε χρόνο στον Γιώργο, παιδιά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, 4.556 αιτήσεις, ρεκόρ πραγματικά. Να δούμε την κάρτα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπράβο. Είναι ένας αριθμός ρεκόρ, όπως είπε ο Γιώργος τώρα, από το Λονδίνο κατά κύριο λόγο, οι 3.500 και μετά διασκορπισμένοι προς το Μπέρμιγχαμ, προς το Μέρσισαϊντ, ίσως και από το Λίντς. Από εκεί πέρα, στη γύρω περιοχή, φαίνεται ότι υπάρχει μια σημαντική ενδεχομένως προσέγγιση από πλευράς των απόδημων Ελλήνων στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ψηφίσουν στις εκλογές 21 Μαΐου στη χώρα μας. Από την άλλη, έχουμε και τα άλλα στοιχεία. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θέλετε να πάμε και στα άλλα στοιχεία. Ωραία, πάμε. Από την άλλη τώρα, εδώ πέρα αυτό με κάνει εντύπωση, η αλήθεια είναι. Βλέπουμε. Ναι, Γιώργο, σ' ακούμε. Δεν ξέρω, δεν σε βλέπω τώρα όμως εγώ, γι' αυτό δεν σε έχω πει ακόμα. Θα πω λοιπόν ότι θα μπορούσε να ήταν μια πολύ καλή εξέλιξη η επιστολική ψήφος, η οποία όμως τελικά δεν συμφώνησαν τα κόμματα, με αποτέλεσμα πάρα πολύ Έλληνες να προτιμήσουν να μην πάνε μέχρι την κάλπη. Και αυτό βέβαια, όπως... Γιατί εμποδίων η σύνδεση σήμερα. Μια συζήτηση αμέσως μετά τις εκλογές. Ναι. Γιατί τελικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν δεν θα φτάσουν μέχρι την κάλπη. Και φανταστείτε ότι τα κόμματα ήδη έχουν ετοιμάσει τα ψηφοδέλτια τους ανθρώπους στο ψηφοδέλτιο επικρατείας για να μπορέσουν να εκπροσωπήσουν όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Όμως από ό,τι φαίνεται αυτό δεν θα γίνει και με τον ιδανικό τρόπο, γιατί μόνο με ελάχιστες ψήφους κάποιοι άνθρωποι θα βγουν βουλευτές να εκπροσωπήσουν τους Έλληνες του εξωτερικού. Δεν ξέρω αν θες κάτι συγκεκριμένο να πούμε πάνω σε αυτό. Όχι, απλά βλέπουμε, Γιώργο, ότι υπάρχει μια αρκετά έτσι, μεγάλη θέληση από πλευράς των Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου να ψηφίσουν στις εκλογές. Αυτό σημαίνει κάποια πράγματα αρκετά, έτσι. Ναι, σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα
η οποία λογικά, όπως τα περισσότερα πράγματα, θα έπρεπε να ανοίξει πριν συμβεί το πρόβλημα, έτσι ώστε να μπορέσουν να όλοι αυτοί οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες, 80 χώρες όλο τον πλανήτη, να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν. Γιατί πολλοί προτίμησαν να μείνουν εκτός κάλπης, μιας και η σύνθετη, και όπως καταλαβαίνεις με τους ρυθμούς που υπάρχει εδώ στο εξωτερικό, πολλοί προτίμησαν να μείνουν μακριά από την ψηφοφορία. Εδώ λοιπόν να δώσω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, θέλει κάποιος να ψηφίσει στο Λονδίνο, όπου υπάρχουν οι συγκεκριμένοι δήμοι. Το Μάιο έχουμε και τοπικές εκλογές εδώ στο Λονδίνο. Κάλλιστα, μπορείς μέσα από ο Δήμος σου στέλνει στο σπίτι τους φακέλους, τους οποίους εσύ απλά ψηφίζεις, τους στέλνεις πίσω και η ψήφη σου καταμετράται νόμιμα. Ο κόσμος ψηφίζει, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι ρυθμοί αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Πολλοί άνθρωποι δεν παίζουν με τον χρόνο και όπως καταλαβαίνετε προτιμούν να απέχουν, και έτσι από ότι άμα δείτε και τα ποσοστά, το ποσοστό αποχής θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα είναι τραγικά μεγάλο. Και εκεί νομίζω θα πρέπει να μείνουμε και όχι στο πόσο ψήφισα. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, τομίζω τώρα, ναι, τώρα ναι, είναι ηλιόλουστο το Λονδίνο τώρα, βγήκε ο ήλιος. Ακούτε. Ναι, σ' ακούμε, εσύ δεν μας ακούς, δεν πειράζει, έχουμε μια... Λέω, βγήκε ο ήλιος τώρα, βγήκε ο ήλιος. Σ' ακούω, Τόλη. Ναι. Επίσης, να πω πριν κλείσουμε, να πω ότι είμαστε και στην τελική ευθεία, όχι μόνο για τις εκλογές, ναι, αλλά για το coronation, για τη διαδικασία στέψης του νέου βασιλιά. Στις 6 μάλιστα. Μαΐου. Σωστά. Έχουμε σωστά. Χρόνο βέβαια να τα πούμε, είναι ακόμη 2 εβδομάδες, αλλά η μεγάλη είδηση είναι ότι ο γιος του τελικά, ο δεύτερος, θα έρθει. Μάλιστα. Λοιπόν, με τεμποδίων. Τελική ευθεία. Αυτά φαντάζομαι θα τα πούμε σε μια άλλη μας ιδιαίτερη σύνδεση για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, έχουμε χρόνο, Γιώργο, έχουμε χρόνο μέχρι τότε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χαρείς το ηλιόλουστο τώρα, Λονδίνο. Καλή Ανάσταση. Καλό απόγευμα από το Λονδίνο. Καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση. Σε ευχαριστούμε.